Εκατοντάδες ομογενείς που ζουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν αυτές τις ημέρες στην πατρίδα για να ψηφίσουν. Όπως λένε, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι διπλό χρέος για αυτούς, αφού έτσι νιώθουν ότι παραμένουν Έλληνες πολίτες. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε από το αεροδρόμιο Κένεντι της Νέας Υόρκης, ο Νίκος Αγγελίδης. Στην Ελλάδα έχουμε τους ετεροδημότες που ταξιδεύουν αυτές τις ημέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να ψηφίσουν. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τους ξενιτεμένους που γυρίζουν έστω και για λίγα 24 ώρα στην Ελλάδα για να καταθέσουν και αυτή την ψήφο τους. Η κάθε ψήφος μετράει. Έτσι φαίνεται ότι σκέφτονται οι ομογενείς που κατά εκατοντάδες ηρεούν στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες για να ψηφίσουν το κόμμα που τους εκφράζει καλύτερα. Η κάμερα του Α βρέθηκε στο αεροδρόμιο Κένεντι της Νέας Υόρκης, από όπου πολλοί Έλληνες που ζουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρούν με προορισμό την Ελλάδα για να καταθέσουν την ψήφο τους και να νιώσουν έτσι σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Εάν δεν κάνουμε αυτό, θα πάψουμε να είμαστε Έλληνες και θα χάσουμε την ελληνική μας ταυτότητα. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Από οποιαδήποτε παράταξη και αν ανήκουμε. Όπως κάθε φορά που γίνονται εκλογές, προσπαθούμε να πάμε να εκτελέσουμε το καθήκον μας ως Έλληνες πολίτες. Να ψηφίσουμε τους καλύτερους για το μέλλον της Ελλάδος και για την επαρχία εδώ πέρα. 26 χρόνια δεν έχετε ψηφίσει ποτέ? Ποτέ. Ψηφίζω εδώ στην Αμερική. Αλλά έχω και εκλογικό βιβλιάριο το οποίο είναι έτοιμο, το έχει η κόρη μου. Θα πάω να ψηφίσω εκεί που ψήφιζα πριν 26 χρόνια. Για 5 μέρες να ψηφίσω μόνο και μόνο το κόμμα που ανήκω. Είναι αλήθεια ότι αυτές τις ημέρες το αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Νέα Υόρκη-Αθήνα δεν πέφτει καρφίτσα. Αιτία φυσικά οι εκλογές. Έχω πάει σε όλες τις εκλογές και θα ήταν. Θα αισθανόμουν, άμα δεν πήγαινα, δεν θα αισθανόμουν καλά. Πάντα να είμαστε καλά εμείς οι ομογενείς στην Νέα Υόρκη που κατηγούμε, να πηγαίνουμε, να ενισχύουμε την πατρίδα μας. Φέτος θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος από ότι τις άλλες χρονιές που πηγαίναν κάτω να ψηφίσουν οι εκλογές. Πρέπει να γίνει κάτι, να ψηφίζουν εδώ οι ομογενείς, να μην χρειάζεται να κάνουν τα ταξίδια κάτω. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι ταξιδιώτες που συνδυάζουν το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Δηλαδή, εκτός από τις εκλογές, πηγαίνουν στην Ελλάδα και για να δουν τους δικούς τους ανθρώπους ή για κάποιο άλλο σκοπό. Βρήκαμε το ελευθερίο τελευταία στιγμή, δεν έχασα την ευκαιρία. Να πάω κάτω να δω τους δικούς μου, ψηφίσουμε. Την Τρίτη μετά πάμε Ελβετία, να δούμε την ΑΕΚΑΡΑ. Δεν είναι μόνο και μόνο ψήφος. Πηγαίνουμε δηλαδή και για άλλους σκοπούς. Το τερπνό μετά το ωφελή μου δηλαδή. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Από το αεροδρόμιο Κένεντι της Νέας Υόρκης για την τηλεόραση του Α, Νίκος Αγγελίδης.